να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου. Ανάμεσά μας είναι, μόλις με πληροφορήσανε, ο υποψήφιος Δήμαρχος Κιμόλου, ο πρώην Δήμαρχος ο Λευτέρης ο Πιταόλης. Ο Γιάννης ο Δεκαβάλας είναι εκτός Σύρου και μας στείλει τους χαιρετισμούς του. Και επίσης να συμπληρώσω ότι ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ο κύριος Ρούσος, ήρθε εκτάκτος και θα αποχωρήσει σε λίγο και τον ευχαριστούμε γι' αυτό από ταξίδι και ταλαιπωρία μεγάλη. Δύο λόγια για το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Μετά την απόφαση του Γιάννη Δεκαβάλα, του Δημάρχου που αποτέλεσε την επιλογή των συμπολιτών μας τα τελευταία 24 χρόνια να αποχωρήσει από το στίβο του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης και να ανέλθει σε εκείνο του δεύτερου βαθμού, είχα την τιμή να επιλεγώ ως επικεφαλής μιας νέας προσπάθειας. Έχουν περάσει περίπου 3 μήνες από τότε που ξεκινήσαμε την καινούργια αυτή προσπάθεια με τη δημιουργία της Δημοτικής Κίνησης Σύρος ένα βήμα μπροστά. Ξεκινήσαμε με το μήνυμα της ενότητας που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Και όπως γνωρίζετε, κατηγορηθήκαμε γι' αυτό. Κατηγορηθήκαμε για το γεγονός ότι στελέχη της δημοτικής πλειοψηφίας και της μείζωνος μειοψηφίας ενωθήκαμε και πραγματοποιήσαμε μία υπέρβαση, αφήνοντας την άκρη όσα μας χωρίζουν και βάζοντας μπροστά όσα έχει ανάγκη το νησί μας για να προχωρήσει. Και αυτά που έχει ανάγκη η Σύρος είναι η σύνθεση, η συνεργασία, ο διάλογος με την κοινωνία, η αξιοποίηση όλων των ανθρώπων που θέλουν ανιδιοτελώς να προσφέρουν στον τόπο μας, χωρίς αποκλεισμούς του τύπου παλιός καινούριος, έμπειρος άπειρος, ηλικιωμένος νέος. Η αθρώα προσέλευση νέων ανθρώπων στο συνδυασμό μας αποτελεί την τρανή απόδειξη ότι η κίνησή μας αυτή είναι σωστή. Όλο αυτό το διάστημα εργαζόμαστε συλλογικά, προσφέροντας ο καθένας τις υπηρεσίες του ανάλογα με τις γνώσεις και τις εμπειρίες του. Πραγματοποιούμε έναν προεκλογικό αγώνα με το ελάχιστο δυνατό κόστος, όπως αρμόζει στην εποχή που διανύουμε, αλλά και στα οικονομικά μας, φροντίζοντας έτσι να μην προκαλέσουμε τους συμπολίτες μας, οι οποίοι βιώνουν καθημερινά τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης. Ο τρόπος αυτός που δουλεύουμε σηματοδοτεί άλλωστε και τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουμε να εργαστούμε στην περίπτωση που αποτελέσουμε την επιλογή των συνδημοτών μας για τη νέα δημοτική θητεία. Συλλογική, εθελοντική και ανιδιοτελής προσφορά. Από την άλλη μεριά, είμαστε όλοι μάρτυρες μιας ομολογουμένως καλωστημένης και δαπανηρής εκστρατείας ενός άλλου συνδυασμού, η οποία θυμίζει διαφημιστική καμπάνια λανσαρίσματος ενός άγνωστου προϊόντος και η οποία θεωρώ ότι είναι τελείως έξω από το μέτρο αυτού του τόπου. Και λέω άγνωστου, γιατί εύλογα γεννιέται η απορία σε όλους μας. Πού ήταν τόσα χρόνια όλοι αυτοί οι αυτόκλητοι σωτήρες, όταν το νησί μας κατέρεε όπως ισχυρίζονται? Εμείς, αγαπητοί φίλοι μου, δεν επενδύουμε στο φαίνεστε. Δεν πλάθουμε εικόνες για να παραπλανήσουμε. Επιλέγουμε την ευθεία, ειλικρινή και ανθρώπινη επαφή, γιατί έτσι έχουμε μάθει να λειτουργούμε. Ως ίση προς ίσους με τους συμπολίτες μας που θέλουμε να υπηρετήσουμε. Για την κατάρτιση του προγράμματος που θα σας παρουσιάσουμε, δημιουργήσαμε ομάδες, κάθε μία από τις οποίες εργάστηκε σε ένα τομέα πολιτικής που εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου. Προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή με φορείς, συλλόγους, ομάδες αλλά και απλούς συμπολίτες μας, προκειμένου να ακούσουμε τις προτάσεις τους, τις σκέψεις αλλά και τα παράπονά τους. Στη συνέχεια, αξιολογήσαμε αυτό το υλικό με γνώμονα το ρεαλισμό και τη δυνατότητα υλοποίησης των προτάσεων, προτού αυτές συμπεριληφθούν τελικά στο πρόγραμμά μας. Με μοναδικό κίνητρο την αγάπη για το νησί μας και έχοντας επίγνωση της δύσκολης περίοδου που διανύουμε, θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά σε όλους τους τομείς. Την κοινωνική μέρημνα, τον τουρισμό και την επιχειρηματικότητα, την παιδεία και τον αθλητισμό, τις βασικές υποδομές, την αγροτική παραγωγή, τον πολιτισμό και την ποιότητα ζωής. Στην προσπάθεια αυτή, κάθε συμμετοχή και διάθεση συνεργασίας είναι ευπρόσδεκτη χωρίς αποκλεισμούς. Από τους επαγγελματικούς φορείς και αυτούς που διαθέτουν την εξειδικευμένη γνώση, μέχρι τους απλούς εθελοντές. Κοινός μας στόχος είναι να βελτιώσουμε το παρόν και να διασφαλίσουμε καλύτερες προοπτικές για το μέλλον των παιδιών μας στη Σύρο. Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση του προγράμματός μας, θεωρώ χρέος μου να αναφερθώ σε ορισμένα θέματα τα οποία είτε αποτελούν μορφές προς εμάς από έναν άλλο συνδυασμό, είτε εξαγγελίες και υποσχέσεις για τις οποίες ο Συριανός λαός πρέπει να ακούσει και τη δική μας άποψη. Αγαπητοί φίλοι,
Γνωρίζω ότι είμαι άνθρωπος ήπιων τόνων. Ότι δεν μου άρεσε να προκαλώ και να επιτίθεμαι. Αλλά υπάρχει και ένα όριο στην ενοχή. Ακούμε όλο αυτό το διάστημα ότι στο συνδυασμό μας συμμετέχουν στελέχη φθαρμένα, τα οποία πρέπει να απομακρυνθούν από την πολιτική σκηνή του τόπου. Ότι πρέπει να απομακρυνθούν όλοι οι παλιοί, γιατί δεν είναι απαραίτητη η εμπειρία τους, και να αναλάβουν τη διοίκηση του τόπου εξ ολοκλήρου οι νέοι. Προσπαθούν με λίγα λόγια να μας πείσουν ότι η απουσία εμπειρίας και γνώσης πάνω στα αυτοδιοικητικά θέματα όχι μόνο δεν αποτελεί μειονέκτημα, αλλά αποτελεί και προσόν. Το οξύμορο είναι ότι την ίδια στιγμή η μεγάλη πλειοψηφία από τους αποκαλούμενους παλιούς υποψηφίους μας έχει δεχτεί πρόταση συνεργασίας από άλλους συνδυασμούς. Από τη μια, λοιπόν, ενοχοποιούμε και κατακρίνουμε την εμπειρία, και από την άλλη την προσκαλούμε κατά προτεραιότητα και μετεπιτάσεως. Χαρακτηριστικό παράδειγμα άγνοιας των αυτοδιοικητικών πραγμάτων αποτελεί και η πρόταση να καταργηθούν για ένα χρόνο οι επιχορηγήσεις του Δήμου σε πολιτιστικές δράσεις και τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν για την επιδιόρθωση των όψεων του Δημαρχείου. Προφανώς, δεν έχουν εικόνα ούτε για το ύψος του κόστους μιας τέτοιας εργασίας, ούτε για τη διαδικασία που απαιτείται για την υλοποίησή της. Η αποκατάσταση των όψεων του Δημαρχείου έχει ήδη συμπεριληφθεί στο ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπτυξης της Ερμούπολης με προϋπολογισμό 160.000 ευρώ, έχει γίνει η απαιτούμενη αποτύπωση και θα προχωρήσει η οριστική μελέτη, η οποία όμως θα πρέπει προηγουμένως να εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Όπως αντιλαμβάνεστε, η διαδικασία είναι απαιτητική και για το λόγο αυτό την παρακολουθούμε στενά. Ακούσαμε σε γνωστό καφέ μπαρ υποψηφίου με άλλο συνδυασμό την ανοιχτή παρότρινση προς τους πελάτες να ψηφίσουν το συνδυασμό του προκειμένου να μένουν τα μπαρ ανοιχτά μέχρι το πρωί. Λες και ο Δήμος έχει την νομοθετική εξουσία για να αλλάξει το ωράριο. Λες και η αστυνομία θα πάψει να εφαρμόζει τον νόμο επειδή θα εκλεγεί κάποια άλλη δημοτική αρχή. Ένα δείγμα πολιτικής γραφής παρατηρήσαμε και με το ζήτημα που ανέκυψε σχετικά με τη διέρευση του ποδηλατοδρόμου από την επίμαχη διαδρομή μεταξύ του Ατλάντικ και της τροφής που οδηγεί στο γυμναστήριο Δημήτριος Βικέλας. Όταν πια είχε λυθεί το θέμα μετά από παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής και εμένα προσωπικά, κατά την οποία αποφασίστηκε η διακοπή του ποδηλατοδρόμου στην περιοχή αυτή, γίναμε μάρτυρες ενός επικίνδυνα αντιφατικού χειρισμού. Από τη μια, προσπάθησαν να παρακινήσουν τους επιχειρηματίες της περιοχής να προσφύγουν κατά της απόφασης του Δήμου, λέγοντάς τους ότι δεν έχει λυθεί το θέμα, και από την άλλη, την ίδια στιγμή, προσπάθησαν να ξεσηκώσουν τους υποστηρικτές του ποδηλατοδρόμου υπέρ της διέλευσής του από τη συγκεκριμένη περιοχή. Και διερωτώμαστε, ποιους συμπολίτες μας τελικά ωφέλησε αυτός ο χειρισμός? Με αυτόν τον τρόπο θα επιλύονται τα ζητήματα του νησιού? Με αυτόν τον τρόπο θα χρησιμοποιούνται για μικροπολιτικά συμφέροντα οι συμπολίτες μας όταν έχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ τους? Αναμένουμε με μεγάλη περιέργεια τις θέσεις σχετικά με την αστική συγκοινωνία ενός συνδυασμού που φιλοξενεί εκπροσώπους με εντελώς διαφορετικές επιδιώξεις πάνω στο θέμα. Όπως είναι ο πρόεδρος των συνταξιούχων Κυκλάδων από τη μια και ο πρόεδρος του Σωματείου Οδηγών Ταξί από την άλλη. Θα καθιερώσουν εισιτήριο παντού ή θα είναι παντού δωρεάν? Θα επεκτείνουν τις γραμμές ή θα τις μειώσουν? Ακούμε, φίλοι μου, να λέγεται με μεγάλη ευκολία ότι η επέκταση του αεροδρομίου είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καλλιεργούμε τέτοιες προσδοκίες στους συντοπίτες μας. Γνωρίζουμε ότι το κόστος αυτού του έργου θα είναι σχεδόν πενταπλάσιο από το κόστος κατασκευής του υφιστάμενου αεροδρομίου. Έχουμε σκεφτεί ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση στο νέο ΕΣΠΑ για ένα τέτοιο έργο. Γνωρίζουμε ότι θα είναι σχεδόν ανέφικτο να εξασφαλιστεί η περιβαλλοντική του αδειοδότηση. Ακούμε επίσης εξαγγελίες για δημιουργία πλήθους νέων θέσεων εργασίας, για προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, για μαρίνες κλπ. Ευχή και επιδίωξη όλων μας είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις προκειμένου να γίνει σύρος πόλος ανάπτυξης και ευημερίας, και θα αγωνιστούμε γι' αυτό. Δεν είναι δυνατόν όμως να υποσχόμαστε ως υποψήφιοι δημοτικοί άρχοντες πράγματα τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο θέματα εθνικής πολιτικής, απαιτούν ιδιαίτερες και χρονοβόρες διαδικασίες και για τα οποία η εμπειρία σε επίπεδο χώρας είναι ελάχιστη. Η ευκολία με την οποία δημιουργούνται τέτοιες ελπίδες ειλικρινά μας προβληματίζει σχετικά με το πόσο υπεύθυνα αντιμετωπίζονται τόσο σημαντικά ζητήματα. Ειδικά σε αυτή τη δύσκολη για τη χώρα περίοδο,
χρειάζεται μεγάλη σοβαρότητα στο τι λέμε και στο τι υποσχόμαστε. Γιατί ο κόσμος έχει εξαντληθεί από την παρατεταμένη οικονομική κρίση και είναι ευάλωτος στο να πιστέψει ακόμα και απίθανα πράγματα που μπορούν να τον κάνουν ονειρεύεται μια άλλη πραγματικότητα από αυτή που βιώνει. Στη συνέχεια θα περάσουμε στην παρουσίαση του προγράμματός μας και έχω την τιμή να παρουσιάσω το πρώτο σκέλος που αφορά στις βασικές υποδομές, λόγω και του επαγγέλματός μου στη διαχειριστική αρχή τα τελευταία 12 χρόνια. Λοιπόν, προχωράω ευθύς αμέσως στο πρώτο κομμάτι, λοιπόν. Όπως γνωρίζετε, οι εθνικοί πόροι που διαθέτει σήμερα το κράτος στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι ελάχιστοι. Συνεπώς, κύριο χρηματοδοτικό μέσο για τη νέα δημοτική περίοδο θα είναι οι πόροι που θα προέλθουν από το νέο ΕΣΠΑ, όπως λέμε. Έχουμε μελετήσει τις εγκυκλίους σχεδιασμού, έχουμε λάβει υπόψη τα κείμενα προετοιμασίας του επιχειρησιακού προγράμματος του Νοτίου Αιγαίου, καθώς και του Ταμείου Συνοχής, και φιλοδοξούμε ότι οι προτάσεις που θα υποβάλουμε θα μετοσχεδοθούν σε έργα για την περιοχή μας μέχρι το 2022. Προκειμένου να αναδειχθούν οι προτεραιότητες για τη Σύρο, λάβαμε υπόψη τις υπάρχουσες δεσμεύσεις στρατηγικού χαρακτήρα για το νησί μας και παράλληλα πραγματοποιήσαμε ευρεία διαβούλευση ώστε να προτείνουμε τελικά τις δράσεις εκείνες που πραγματικά έχει ανάγκη ο τόπος για να θωρακιστεί κοινωνικά, περιβαλλοντικά και να οδηγηθεί προς την ευημερία. Πέρα από την πληθώρα μικρών έργων με τα οποία θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων του νησιού, ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει και έργα στρατηγικής σημασίας, τα οποία θεωρούμε ότι θα συμβάλλουν στον αναπτυξιακό προσανατολισμό του νησιού, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Οι υποδομές αποτελούν κεντρικό αναπτυξιακό άξονα για κάθε τοπική κοινωνία και η στόχευση πρέπει να είναι συγκεκριμένη, ώστε να εκμεταλλευτούμε όλους τους διαθέσιμους πόρους. Λοιπόν, θα αναφέρω ενδεικτικά ορισμένα από τα έργα, τα οποία είναι ήδη σε φάση προετοιμασίας, είτε σχεδιάζουμε για την επόμενη δημοτική περίοδο. Λοιπόν, το έργο μεταφοράς των λιμάτων της Βάρης και του Μέγα Γιαλού. Η αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού της Ερμούπολης προκειμένου να μπορέσει να υποδεχτεί τα λίμματα της νότιας και δυτικής Σύρου. Η βελτίωση και επέκταση του συστήματος ίδρυυσης της Βάρης και του Μέγα Γιαλού. Το συγκεκριμένο έργο είναι ήδη, θα ξεκινήσει η υλοποίησή του το επόμενο διάστημα γιατί υπέγραψε τη σχετική σύμβαση. Η βελτιστοποίηση και αύξηση δυναμικότητας της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων του κινείου. Η ολοκλήρωση των έργων που περιλαμβάνονται στο ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπτυξης, όπως είναι τα έργα στο στρατόπεδο, το πάρκινγκ, η παιδική χαρά που προβλέπονται εκεί, η παιδική χαρά στα Πευκάκια, η ενεργειακή αναβάθμιση του πνευματικού κέντρου, η επανέκθεση του βιομηχανικού μουσείου και άλλα. Η αναβάθμιση του συστήματος ανακύκλωσης με την προμήθεια οικιακών και συνοικιακών κομποστοποιητών, καθώς επίσης και του εξοπλισμού λειτουργίας του ΧΙΤΑ, προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η ήδη επιτυχημένη λειτουργία της ανακύκλωσης στο νησί μας. Η προώθηση της διαδικασίας έγκρισης του Master Plan του λιμανιού, η διερεύνηση της δυνατότητας κατασκευής συνεδριακού κέντρου στο νησί, αξιοποιώντας τη δυνατότητα σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, η προώθηση της διαδικασίας ίδρυσης υδατοδρομίου σε συνεργασία με το δίκτυο που αναπτύσσεται στα γύρω νησιά, η επικαιροποίηση της μελέτης του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου της Ερμούπολης και η αναζήτηση χρηματοδότησης για την ανακατασκευή του, η ορίμανση του έργου επέκτασης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στο Φίνικα, η ορίμανση των δικτύων αποχέτευσης στις περιοχές Γαλισσά, Φίνικα και Ποσειδονίας και συνέχιση της διαδικασίας αδειοδότησης της χρήσης αιωλικής ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΙΑΣ, η στήριξη του προτινόμενου έργου δημιουργίας αιωλικού πάρκου στη Γιάρο και η υλοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια. Επιπλέον στο πρόγραμμά μας, από τις παρεμβάσεις στρατηγικού χαρακτήρα, έχουμε δημιουργήσει μια θεματολογία με παρεμβάσεις ανά χωριό του νησιού μας. Ενδεικτικά αναφέρω ανά περιοχή, στη Βάρη, το νέο δημοτικό σχολείο και τον υπηαγωγείο, τα οποία έχουν εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή τους, την επικαιροποίηση του ρημοτομικού προκειμένου να δοθεί σε χρήσεις, ανάπλασης, πάρκινγκ, παιδικής χαράς κτλ. Την οριοθέτηση του πεδίου βολής της Βάρης και να προωθήσουμε μετά τις ενέργειες για την παραχώρησή του στο Δήμο και ολοκλήρωση της νομιμοποίησης της προβλήτας. Στην Ποσειδονία, δημιουργία παιδικής χαράς στην Ποσειδονία με ευρωπαϊκές υποδιαγραφές, κατασκευή ανοιχτού θεάτρου στην Έπαυλη Τσιροπινά, αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου περαιτέρω για πάρκινγκ κτλ. Παρεμβάσει στο παραλιακό μέτωπο του κόλπου του Φίνικα από την παραλία Βούλγαρη ως την παραλία Καθοπών και το Κόμητο για την τουριστική αναβάθμιση της περιοχής.
και έναρξη διαδικασίας για τη δημιουργία παρακαμπτήρια στις αγκαθοπές για τη μονοδρόμηση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που υπάρχει μεγάλος φόρτος. Στο Φίνικα, διερεύνηση επίσης για τη δημιουργία παρακαμπτηρίου οδού. Αγορά οικοπαίδου για τη δημιουργία μόνιμου χώρου στάθμευσης. Μελέτη του φαινομένου του κυματισμού που ταλαιπωρεί τους παραλιακούς επιχειρηματίες και κατοίκους και να δούμε τι μέτρα αντιμετώπισης μπορούμε να λάβουμε, είναι εξαιρετικά δύσκολο το ζήτημα. Ανάπλαση της παραλίας Προβλήτας που παρουσιάστηκε και η μελέτη πρόσφατα. Αλλαγή χρήσης του αλιευτικού καταφύγιου του Φίνικα προκειμένου να μπορούν να δένουν τα αλιευτικά και τα ιστιοπλοϊκά σκάφη παράλληλα με την κατάθεση νέων περιβαλλοντικών όρων για την επέκτασή της. Στο Μάνα και την Αζόλυμνο. Ενεργειακή αναβάθμιση του νηπιαγωγείου. Οριοθέτηση των ρεμάτων της Λαγκάδας. Ολοκλήρωση της ανάπλασης της παραλιακής ζώνης μέχρι το αλιευτικό καταφύγιο. Και εξέβρεση και αγορά οικοπαίδου ή μακροχρόνια μίσθωσή του για την επίλυση του προβλήματος της στάθμευσης. Στα Χρούσα, καθαρισμό, σήμανση και ανάδειξη μονοπατιών. Στο Γαρισά, όπως είπα και προηγουμένως, ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης ίδρυυσης αποχέτευσης. Νομιμοποίηση της προβλήτας πρόσδεσης των σκαφών και του τυχείου αντιστήριξης και διερεύνηση της δυνατότητας για παραχώρηση χρήσης του δημόσιου κτήματος στο παλαιό γυαλό του Γαλισσά, το οποίο όπως ξέρετε ανοίξει το ΤΑΙΠΕΔ, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις προς όφελος του χωριού. Στον Πάγο, σταδιακή αποκατάσταση και αξιοποίηση του γηπέδου και χάραξη ζωνών πυροπροστασίας. Στην Άνω Σύρο και το Κίνη, η διάνοιξη παρακαμπτηρίου οδού στον οικισμό, η κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και η προμήθεια εξοπλισμού για το Δημοτικό Σχολείο της Άνω Σύρου, η αποκατάσταση του Μνημείου Ηρών στην Άνω Σύρο, η διαπλάτηση υπάρχοντος αγροτικού δρόμου Κινίου Λωτού, προώθηση υλοποίησης περιφερειακής οδού του Κινίου, ολοκλήρωση της νομιμοποίησης του μόλου πρόσδεσης και αξιοποίηση υπαρχουσών οικοπαίδων για την εξέβρεση χώρων στάθμευσης στην περιοχή κοντά στην παραλία. Ενδεικτικά ήταν τα έργα, υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω. Πέρα λοιπόν από τα παραπάνω έργα, πολλά από τα οποία βρίσκονται ήδη σε φάση προετοιμασίας, θα παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία που θα παρουσιαστεί για την περαιτέρω ενίσχυση των υποδομών του νησιού μας. Θα συνεχίσουμε.